Το ζήτησε η Ελένη Καστάνη, αγαπημένη μας, η οποία μόλις προστέθηκε στην κυριακάτικη παρέα του Μέσα στην Καλή Χαρά. Και το ζήτησες, καλώς ήρθες καταρχήν, για μια καλώς ακόμα σας βρήκα. Φορά. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι εδώ και το ξέρεις. Γιατί το ζήτησες αυτό το τραγούδι? Γιατί είπα στον μουσικό μας επιμελητή να διαλέξει η Ελένη το κομμάτι που θέλει να... Κοίταξε, να μπει. Το ζήτησα γιατί είμαι παλαιού τύπου γυναίκα. Α, είσαι... Και υπάρχει και αυτή η μεγάλη και σπουδαία τραγουδίστρια, η Μαρινέλα, είναι παλιά. Mm-hmm. Κρατάει από παλιά, εν πάση περιπτώσει. Είναι αυτό που λέμε άντρας παλαιά σκοπής, είσαι γυναίκα παλαιά σκοπής. Ακριβώς. Παύλο, τι σημαίνει αυτό? Πόσο παλαιά σκοπής. Ναι. Σημαίνει ότι είμαι παραδοσιακή γυναίκα, παρότι έχω μπει, ξέρεις, ανήκω στη γενιά που θυσίασαν τα πάντα για την καριέρα τους. Άρα, αυτό δεν είναι ακόμα. Είναι λίγο ξύμορο, έτσι όπως το. Όχι, εννοώ, ναι, αλλά. Ορίστε. Το μετανιώσατε. Αλλάζετε το χρόνο. Όχι, ήταν η μοίρα της γενιάς μου, νομίζω, αυτή. Είμαστε μια γενιά μετά το Πολυτεχνείο, οι οποίοι αφιερωθήκαμε πάρα πολύ στη δουλειά. Η Ναταλία με καταλαβαίνει. Ναι, το καταλαβαίνω, αν και εγώ βέβαια δεν το μετάνιωσα. Επειδή η Κωνσταντίνα ρώτησε αν το μετάνιωσα. Εσείς όμως συνδύασες και παιδί και δουλειά. Ναι. Εγώ δεν συνδύασα και τα δύο. Ναι. Έκανα μόνο δουλειά. Εσύ τα κάνεις και τα δύο. Το όνειρο, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη γενιά, αυτό ήταν η Ναταλία μου, να σπουδάσουμε. Ναι. Να κάνουμε κάτι επαγγελματικό. Δηλαδή ήταν λίγο σαν να αρνούμασταν τη φύση, λίγο τη γυναικεία. Ναι. Αλλά τώρα που μεγαλώνω, διαπιστώνω ότι ανήκω στις παλαιού τύπου γυναίκες. Ίσως τέτοιο γεγονός ότι αυτή την περίοδο δεν έχει και πολλή δουλειά. Επομένως, δηλαδή, γυρνάτε λίγο πιο στα παραδοσιακά και σε αυτά τα πράγματα που μας κάνουν και λίγο πιο πολύ ευτυχισμένους. Εννοείς με την έννοια της έντασης που υπήρχε παλιά με την τηλεόραση και αυτά. Ακριβώς. Όντως, η τηλεόραση δεν υπάρχει, αλλά δόξα τω Θεώ υπάρχει ακόμα το θέατρο το οποίο μας συντηρεί και έρχεται ο κόσμος και μας βλέπει και το υποστηρίζει. Και νομίζω για έναν ηθοποιό είναι και η μεγάλη του αγάπη το θέατρο, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, τηλεόραση... του αγάπη, ναι. Τώρα μιλάτε με μια ηθοποιό που θα διαφωνήσω, διότι μένα δεν είναι η αγάπη μου. Εγώ αν με ρωτήσεις, αν ζούσα σε μια άλλη χώρα που μπορούσα να ζήσω την οικογένειά μου και να βγάλω αρκετά λεφτά, θα έκανα μόνο σινεμά. Κινηματογράφο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σινεμά. Αυτό θα έλεγα, ότι η Ελένη έχει κάνει αρκετές ταινίες, νομίζω. Και πάρα πολύ καλές, όλες είναι μία και μία. Και πάρα πολύ καλές, όντως. Θα μείνουν στην ιστορία του σινεμά. Οι ταινίες που έχω κάνει. Όντως, και όλες όμως το Safe Sex, νομίζω. Η πρώτη ήταν το Safe Sex τότε. Ναι, αλλά έχω κάνει κι άλλες, όπως το 15 Αύγουστο. Ο 15 Αύγουστο ήταν εκπληκτική ταινία. Έπαιξα στον Όμηρο, έπαιξα στην Ίσο 1, Ίσο 2. Έπαιξα. Στην Ίσο 2 ήσουν και. Πρώτη φορά νονός. Comeback. Αυτό, ναι. Με όχι φάντασμα, αλλά. Όταν κάναμε την Ίσο 1, λέγαμε. Πω, τι ωραία που περάσαμε. Τι φανταστικά. Και μας το έλεγε και ο κόσμος που είδε την ταινία. Τι φανταστικά. Και λέγανε όλοι. Αχ, και θα κάνουμε και το 2. Και εγώ ήμουν η μόνη δυστυχισμένη. Γιατί εγώ έχω πεθάνει. Πώ θα το έχω δει. Είμαι η μόνη που δεν θα παίξω γιατί στο 1 πέθανε. Και λέω, άμα σταματήστε να το λέτε. Τέτοια κουτσομπόλα που είναι. Και όμω βρήκανε τη λύση η Ναταλία και τελικώ σε ποια νήσο ήσουν το βράδυ και φορούσες ίδια νυχτικιά με το ίδιο σεντόνι και καλύπτεσαι. Στο ένα. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Είναι η κουτσομπόλα αυτή που κύρθε που γινόμουν ένα με το σεντόνι. Πραγματικά όμως δεν περίμενα πως θα μου έλεγες ότι αν ήμουν κάτω από ιδανικές συνθήκες θα μπορούσα να ζω κάνοντας μόνο κινηματογράφο. Γιατί οι περισσότεροι συναδελφοί σου λένε για το θέατρο. Το ξέρω, γιατί είναι η θεατρική παιδεία μας. Ναι. Ούτως ή άλλως είναι στο DNA μας των Ελλήνων το θέατρο, γιατί εδώ γεννήθηκε, δεν το συζητώ. Αλλά αν με ρωτήσεις την ψυχή μου μέσα, δεν το περίμενα κι εγώ, θα έλεγα το σινεμά. Μ' αρέσει. Καταρχάς, τι γίνεται, το θέατρο είναι μια τέχνη αέρας. Mm-hmm. Κάθε μέρα είναι διαφορετικό. Δηλαδή, το κοινό είναι ένας ζωντανός παράγοντας, ο οποίος αλλάζει. Οπότε κάθε μέρα είναι κάτι άλλο. Το σινεμά είναι κάτι που το κάνεις με πολύ, πώς να το πω, προσοχή και θέλει πολύ δόμηση, ας πούμε, αυτό που κάνεις. Και είναι και μια τέχνη που τη βλέπεις όλη στη ζωή και θα τη βλέπει και το παιδί σου. Ναι. Μένει, γιατί δηλαδή. Μένει. Μπορείς τοπίους φίλους που έχουν πει ότι προτιμάνε τον κινηματογράφο
Καλά, από την τηλεόραση είναι? Σίγουρα. Όχι, είναι σπάνιο πάντως. Το σύνθεση είναι αυτό που λέει η Ναταλία. Όλοι λέμε το θέατρο. Έχω πάρα πολλούς και ίσως επειδή στην Ελλάδα δεν έχουμε τη βιομηχανία του κινηματογράφου που έχουν έξω. Να μην σου περνάει και πολύ από το μυαλό. Είναι ένα άπιαστο όνειρο ουσιαστικά. Μα κοίταξε τώρα, εγώ αν ζούσα στο εξωτερικό, δεν θα χρειαζόμουν να δουλεύω τώρα. Δύο ταινίες και μια χαρά. Θα ήμουν απάμπλουτη με τις επιτυχίες που έχουμε κάνει στο θέατρο. Ας πούμε, έχω παίξει και στο θέατρο τεράστιες επιτυχίες και στην τηλεόραση και στο σινεμά. Δεν θα χρειαζόταν να δουλέψω. Θα ήμουν δισεκατομμυριούχα δηλαδή αυτή τη στιγμή. Αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν πειράζει. Είμαστε ακόμα φτωχοί. Ζούμε και με τα λίγα. Αυτό ισχύει και για την επίδαυρο. Γιατί συνήθως οι ηθοποιοί έχουν ένα όνειρο να παίξουν επίδαυρο. Δηλαδή είναι ας πούμε το ανώτερο πράγμα που θα μπορούσαν να κάνουν. Εγώ έπαιξα και στην επίδαυρο. Δεν έχω παράπονο. Ναι. Όλα μου τα χάρισε η δουλειά. Και να και φέτος κάνω μία δουλειά που τώρα καλοκαιρινή. Που χαίρομαι γι' αυτό. Γενικώς φέτος έκανα δουλειές διαφορετικού ύφους. Γιατί ήμουνα το χειμώνα στο θέατρο τέχνης, έπαιξα το Σουέλ της Ιωάννας Καριστιάνη. Δεν έτυχε να το δει κανείς από εσάς, αλλά ήταν μια εξαιρετική δουλειά και συνεργασία κτλ. Και τώρα το καλοκαίρι θα παίξω Λόρκα. Λόρκα ήταν και το πρώτο έργο που έπαιξα στην καριέρα μου. Αλήθεια. Ναι. Με το Στέλιο το Μάινα πάλι. Με τον, οποίο έχουμε να βρεθούμε από τότε. Από τον πρώτο Λόρκα. Και συναντιέστε γιατί, πάλι. Γιατί συνδέω το Στέλιο και δεν λέω τη Δήμητρα. Γιατί με τη Δήμητρα έχω παίξει το δρόμο, την τηλετενία, τη Ματσούκανη. Αυτό πήγα να πω. Ότι συναντιέστε θεατρικά με το Στέλιο Μάινα και συναντιέστε και θεατρικά πάλι με τη Δήμητρα Ματσούκα που είχατε κάνει εκείνη την ταινία μαζί. Την πολύ ωραία αυτή ταινία, την οποία την έχω δει. Και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό το. Το κινηματογραφικό σας, το πάντρεμα. Το ντουέτο ήταν ένα και πολύ ωραίο. Εγώ και η Δήμητρα, πολύ αντίθετες και πολύ ταιριασμένες. Πάρα πολύ τρυφερό όμως. Με το Στέλιο, λοιπόν, κοίταξε τι μας ενώνει. Έχουμε τελειώσει τη σχολή ΒΕΑΚΙ και οι δύο. Εγώ ένα χρόνο μετά το Στέλιο. Και όλο στη δουλειά θέλαμε να βρεθούμε με το Μάινα. Πότε με ψάχνει αυτός, πότε εγώ και δεν τύχαινε. Και το πρώτο έργο που παίξαμε ως μαθητές της σχολής που μας είχε πάρει ο δάσκαλός μας ήταν η θαυμαστή Μπαλουματού του Λόρκα. Σε ένα μικρούλι θεατράκι που λεγόταν τότε το Ασκητικό Θέατρο. Μιλάμε τώρα αυτό που ήταν 82, 83. Πολλά χρόνια πίσω. Ας μην λέμε έτσι. Ένα 14 χρονών εσύ. Και τώρα ξαναπαίζω Λόρκα μετά από τόσα χρόνια. Και παίζουμε αυτό το έργο, το Περλιμπλίν και Μπελίσσα, που είναι ένα μικρό διαμάντι, ένα αριστούργημα. Το έγραψε ο Λόρκα την εποχή που έγραψε και το Ματωμένο Γάμο, την ίδια χρονιά. Για μένα ένας μικρούλης ματωμένος γάμος, αλλά έχει και λίγο στοιχεία σαν παραμύθι, έχει να κάνει με τον έρωτα. Και εγώ παίζω την Παραμάνα, βέβαια, σε αυτό το έργο. Την Παραμάνα του Στέλιου Μάινα. Του Στέλιου που τον μεγάλωσαν. Που κάνει τον Περλιμπλίν. Που είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ κλεισμένος στον εαυτό του και φοβάται πάρα πολύ να ερωτευτεί. Δεν θέλει καθόλου να ερωτευτεί. Και εγώ τον παρασέρνω. Τον πιέζω πάρα πολύ. Μέχρι που ακούει το τραγούδι μιας κοπέλας. Ακριβώς. Το ονειρικό τραγούδι που είναι η Δήμητρα Ματσούκα. Και την ερωτεύεται ουσιαστικά από τη φωνή της. Ακριβώς. Και εγώ τον σπρώχνω, αλλά δεν θα πούμε τώρα όλο το έργο τι γίνεται στη συνέχεια, γιατί είναι μαγικό. Και αυτό που είναι σημαντικό και που ήταν για μένα και πολύ κυρίαρχο στοιχείο για να δεχτώ αυτή τη δουλειά είναι ο Δήμος Αβδελιώδης που σκηνοθετεί, ο οποίος είναι ένας αριστουργηματικός σκηνοθέτης, ένας καλλιτέχνης, εγώ έτσι τον έχω ονομάσει. Η λέξη καλλιτέχνης κυριολεκτεί σε αυτό το άτομο. Έχει μια εξαιρετική άποψη για την παράσταση. Το ανεβάζει λίγο σαν κουκλοθέατρο, σαν έχουμε ζωντανή μουσική με όργανα, πιάνο, φλάουτο και τσέλο. Ακριβή παραγωγή, λοιπόν. Αυτό θέατρο ζωντανή μουσική είναι. Ναι, είτε, το έργο δεν κάνει να το πούμε και συμφωνώ μαζί σου. Εγώ θέλω απλά να μου πεις, εντάξει, εσύ σαν παραμάνα του Περλιμπλίν τον παρασύρεις και τον προτρέπεις να ερωτευτεί και να ξεφύγει από αυτό το κλείσιμο στον εαυτό του που έχει και τελικά τον πείθεις και ερωτεύεται την Δήμητρα Ματσούκα που είναι η Μπελίσσα, αλλά το θέμα είναι το μετανιώνει. Δεν το μετανιώνει. Δεν το μετανιώνει. Δεν το μετανιώνει. Εκεί, εντάξει. Ο έρωτας αποθεώνεται στο τέλος. Εντάξει, ο ρόλος ο δικός μου είναι σημαντικός. Δεν είναι μεγάλος τόσο σε έκταση, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικός γιατί αρχίζω και τελειώνω το έργο εγώ. Ναι. Και θυμίζει λίγο, σας λέω, λίγο το Ματωμένο Γάμο. Ήθελα να ρωτήσω ότι υπόψη. Ουσιαστικά έτσι όπως το λες τώρα, είναι σαν να κλείνει ένας κύκλος. Δηλαδή, ξεκίνησες. Πριν το τότε. Ναι, το σκεφτόμουν προχτές. Κλείνει ένας κύκλος. Οπότε, αν το δεις λίγο, μπορεί να είναι σαν ένα σταθμό στη ζωή σου αυτή τη στιγμή αυτό. Τι ήταν όλα αυτά τα οποία θυμάσαι από όλα αυτά τα χρόνια, τι κρατάς, τι αφήνεις και από εδώ και στο εξής, πώς θες να λειτουργήσεις. Κοίταξε, κρατάω όλα αυτά που μου χάρισε η δουλειά. Το πρώτο και το κυριότερο, την αγάπη του κόσμου.
νούμερο ένα και τελευταίο δηλαδή, το πόσο ο κόσμος μου δείχνει ότι με αγαπά. Εγώ βάζω και τα προσωπικά. Με συγκινεί αυτό. Και τα προσωπικά σου όμως μέσα. Δηλαδή όλα όσα αυτά συνέβησαν μέσα. Εντάξει, ναι, τώρα μιλάμε για τη δουλειά. Τα προσωπικά, η απογείωση και η αποθέωση είναι ένα. Ο γιος μου. Να. Το παιδί. Με τον οποίο είμαι και καψούρα. Καψούρα. Όπως κάθε μανούλα βεβαίως. Αλλά τώρα για τη δουλειά σου λέω αυτό που εισέπραξα, το σπουδαίο και το μεγάλο, ούτε τα λεφτά με ενδιαφέρει, ούτε η δόξα, ούτε ότι με αναγνωρίζουν. Με ενδιαφέρει αυτό η αγάπη του κόσμου, ότι έρχονται και μου λένε τόσο καλά λόγια. Καμιά φορά δεν τα πιστεύω, λέω. Εντάξει. Τι λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, τους έχει αποτυπωθεί κάποιος συγκεκριμένος ρόλος, ας πούμε, από την τηλεόραση, ή σου λένε και μου λένε πράγματα και προσωπικά για την ψυχή μου, ότι καταλαβαίνουν ότι. Μου λένε, ας πούμε, συγκλονιστικά, ότι καταλαβαίνουν ότι βασανίζομαι στη δουλειά μου, ότι επιλέγω τις δουλειές μου. Ναι. Μου λένε ότι είμαι καλό παιδί. Μου λένε και το χαρακτήρα μου, ότι δεν είμαι. Δεν καταλαβαίνουν αυτό όμως. Δεν ξέρω, βρε παιδιά, τι να σας πω. Μισχύ. Και όταν μου πούνε και κάτι, ας πούμε, να πω και κάτι, θεατές, μπορεί να μου φέρουν μια γνώμη και να πούνε, α, έπαιζες με την Ναταλία. Δεν μ' αρέσει η Ναταλία, ξέρω εγώ, γιατί είναι αυτό. Ή δεν μ' αρέσει ο Θέμης, γιατί είναι αυτό. Εγώ δεν με παίρνω θέση, αλλά τις περισσότερες φορές είναι ολόσωστα αυτά που λένε. Α, δεν τους αρέσει ο Θέμης, αλήθεια. Αγάπη μου, δεν λένε για σένα, μην το παίρνεις προσωπικά. Για μένα λένε. Ούτε για την Ναταλία. Δεν ήσασταν τόσα χρόνια εδώ. Επειδή ο Λόρκα είπαμε πριν αποθέωσε τον έρωτα, εσύ στη ζωή σου θεωρείς τον αποθέωσε τον έρωτα? Α, είμαι χορτάτος άνθρωπος σε όλους, σε όλα τα επίπεδα φαίνεται. Το ωραίο είναι βέβαια. Ναι, πες, συγγνώμη, σε διακόψα. Όχι, σε παρακαλώ, Ναταλία. Χορτάτε οι άνθρωποι είναι σαφώς και οι καλύτεροι. Απλά είχα διαβάσει μια συνέντευξη της Ελένης που έλεγε ότι η Ελένη ουσιαστικά ερωτεύτηκε τον άντρα της και παντρεύτηκε χωρίς να έχει ποτέ σκοπό να πάρει διαζύγιο, βέβαια. Δηλαδή, ναι, παντρεύτηκε ναι. Νιώθοντας και πιστεύοντας ότι αυτό το πράγμα θα κρατήσει. Αυτό είναι για πάντα. Η ζωή όμως σε διαψεύδει. Ναι, όπως και οι περισσότεροι πιστεύω. Παντρεύονται θεωρώντας ότι θα κρατήσει για πάντα αυτό, αλλά τις πιο πολλές φορές στη ζωή το για πάντα. Είναι λίγο δύσκολο να συμβεί. Αυτό υπογραμμίζει βέβαια και αυτό που έλεγε πριν το χαρακτηριστικό της παραδοσιακής γυναίκας. Ναι. Γιατί μια γυναίκα που έχει αυτή την λογική σκέφτεται ότι θα γεράσει με τον άνθρωπό της. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο, Παύλο. Όταν τώρα που μεγάλωσε το παιδί μου, άμα ρωτήσω τον εαυτό μου σε τι πράγμα είμαι καλύτερη από όλα, νομίζω μάνα είμαι καλύτερη από όλα. Δεν είναι τυχαίο να τώρα και αυτός ο ρόλος που παίζω. Και νομίζω ότι θα παίξω αρκετές μάνες από εδώ και πέρα στην καριέρα μου. Ναι, έπρεπε να είχα κάνει πολλά παιδιά. Πάλι καλά που πρόλαβα το ένα δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι είμαι πολύ καλή μάνα. Δεν θεωρείς δηλαδή τον εαυτό σου... Τι? Δεν πειράζει. Όχι, πέστε μου, τι θέλω. Καλή σύντροφο, ας πούμε, από τη στιγμή, επειδή χώρισες. Όχι, δεν θεωρώ. Τι εννοείς καλή σύντροφο επειδή χώρισα? Όχι, επειδή θεωρώ τον εαυτό μου μόνο καλή μάνα. Δηλαδή καλή σύντροφο, δεν το θεωρείς? Επειδή μπορεί να έχεις ένα γάμο που μπορεί να μην συνέχισε. Όχι, και καλή. Ήμουνα και καλή σύντροφος, αλλά για να είμαι αντικειμενική, έχω μερίδιο μεγάλο ευθύνης που χώρισα. Τι, θα τα ρίξουμε όλα στον άντρα μου? Όχι, για τον εαυτό σου. Οι δύο φταίνουν. Όχι, ναι, για τον εαυτό σου λέω. Εσύ πώς λέει? Αν το κρίνουμε τώρα μεταγενέστερα, βλέπω ότι απέτυχα σε αυτό. Να μην το παραδεχτώ ότι απέτυχα. Σε ένα δεύτερο γάμο θα λέγατε όχι? Ναι. Ναι, ναι, θα έλεγα όχι. Ναι, θα έλεγα όχι. Γιατί μπερδεύτηκα. Ίσως αν γινόταν όπως στην Αμερική να μην έλεγα όχι. Ξέρεις τι λένε τώρα. Προγαμιαία συμβόλαια και τέτοια. Όχι, όχι, δεν θέλω άλλο. Δεν θες αυτό εσύ. Εσύ θέλεις να παντρευτείς και να έχει ο άλλος το χώρο του και εσύ το δικό σου και να σε αφήνει και λίγο ήσυχη όταν τσακώνεστε και τέτοια. Αυτό θες? Ναι, και όταν είμαστε με τον άντρα μου, έλεγα α, παπά, όταν πετούσε τα παπούτσια του και τα ρούχα του, έλεγα Παναγία μου, ούτε θα φύγει να είσαι. Ορίστε, να. Είναι μοναχικό άτομο. Ορίστε, να. Τι να κάνω, λέω την αλήθεια. Και όταν έφυγε... Αναθεωρούμε το πόσο καλή σύντροφος είσαι, να ξέρεις. Ναι, ναι. Μα με ρώτησες και θέλω να είμαι αντικειμενική. Σωστά, όχι, πλάκα. Αφού απέτυχα σε αυτό, να μην το παραδεχτώ. Μα ωραία, γιατί είναι αποτυχία. Μπορεί να είναι αποτυχία με κάποια πρότυπα που μπορεί να μας τα δημιουργεί και η κοινωνία. Δηλαδή, οκ, αν η κοινωνία λέει αυτό, εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό. Πρέπει να είμαστε στρατευμένοι σε αυτό. Η κοινωνία δεν το έχω κάνει πράξη εγώ. Γιατί εγώ έχω χωρίσει με τον άντρα μου από το 2004. Και μένουμε εγώ στο πρώτο όροφο και αυτό στο ισόγειο. Οπότε άστο, αγάπη μου, δεν κάνω αυτά που λέει η κοινωνία. Ακριβώς. Εγώ είμαι μοναδική περίπτωση στην Ελλάδα. Είναι δύο πολιτισμένοι άνθρωποι που έχουν ένα παιδί μαζί και αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν ξέρω πολλά χωρισμένα ζευγάρια τα οποία να μένει ο ένας στον πρώτο και ο άλλος στο ισόγειο. Μα πραγματικά. Έχω πολύ καλά αισθήματα. Είναι η οικογένειά μου, έζησα 15 χρόνια να τα λέει. Ευχαριστώ. Με έναν άνθρωπο. Εγώ σε καταλαβαίνω. Εγώ πάντως με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν το θεωρώ αποτυχία. Αποτυχία θα το θεωρούσα το να ήσασταν μαζί ενδεχομένως. Και να μην ήμασταν καλά. Και καλά. Ναι. Έτσι, άμα δηλαδή
Και το παιδί σας, αυτό έχει καταλάβει ακριβώς πώς έχει γίνει. Σας βλέπει και τους δύο που είστε αγαπημένοι. Ασχέτως τώρα αν υπάρχει, αν έχει λυθεί ένα συμβόλαιο ή ένα τύπος, ας πούμε, που ονομάζεται γάμος. Αυτό στην αρχή ήταν λίγο περίεργο όμως να μένετε στην ίδια πολυκατοικία. Δηλαδή... Για δύο χρόνια δεν μέναμε. Μετά ήρθε. Α, μετά. Mm. Πώς προέκυψε και ήρθε, δηλαδή. Πώς έγινε. Κοίταξε δηλαδή, τώρα. Σε ρώτησε. Καλά, αυτό να μην δώσω λεπτομέρειες. Το σπίτι είναι μονοκατοικία με δύο διαφορετικές εισόδους. Δηλαδή, άμα θέλουμε, βλεπόμαστε. Άμα δεν. Ας πούμε τώρα που λείπει το παιδί μου, δεν τον βλέπω και τόσο. Αλλά ότι έχω σίγουρα καλά αισθήματα και σίγουρα θέλω να πηγαίνει καλά, τον. Εκείνος την έχει ξαναφέρει στη ζωή του. Όχι. Κανείς από τους δυο. Κανείς από τους δυο. Ναι. Άρα, μήπως είναι και όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Όλοι νομίζουν αυτό. Αλλά εγώ δεν ξέρω. Είμαι σαν άνθρωπος απόλυτη. Είμαι λίγο κρυός και δεν. Στις σχέσεις μου δεν ξαναγυρίζω ποτέ. Η κρύη είναι λίγο. Μ' αρέσει όλη που κάνατε. Άμα είσαι κρυός, είσαι πολύ. Δεν είσαι λίγο τίποτα. Η κρύη είναι και παρορμητική. Ναι, αλλά δεν ξαναγυρίζουν ένα τρόπο. Ό,τι φανεί, του λέω Στεφανή. Αυτό σου λέω. Μπορεί να τη ξυπνήσει ένα τρωί, Ελένη. Μπορεί δεν το ξαναπαντώ. Υπάρχει ένα σύντροφο που τη ζώδιο είναι ο σύντροφο. Δυστυχώς κρυός κι αυτός. Χάλατε τα γέρα. Καλή διασκέδαση. Καλά να περάσετε. Τριάρια όλα μαζί. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ ξέρω ότι θα γεράσω στη ζωή μου με παρέα τώρα. Αποκλείεται να παντρευτώ όμως. Αυτό που με ρωτήσατε. Δεν θέλω γάμους άλλους. Έρωτας, χρήμα, δόξα. Με ποια σειρά τα βάζεις? Όπως τα πες. Ένα τον έρωτα, δεύτερο το χρήμα και τελευταία τη δόξα. Τα πες πολύ σωστά. Επειδή είπες πριν ότι ήθελες να κάνεις πολλά παιδιά και δεν έκανες, ο λόγος που δεν έκανες είναι επειδή έδωσες πολύ μεγάλη όθηση στην καριέρα σου, γιατί δούλεψες πάρα πολύ. Ναι, Παύλο, γιατί εγώ πήγα πρώτα και στο πανεπιστήμιο, πήγα στη δραματική σχολή μετά, δηλαδή. Και δεν ήξερα και κανέναν σε αυτή τη δουλειά. Δεν γνώριζα άνθρωπο, ούτε με γνώριζε και κανείς. Δηλαδή. Και το φυσικό μου ήταν τέτοιο που δυσκολεύτηκα στην αρχή, αγωνίστηκα δηλαδή, σιγά-σιγά. Δηλαδή, τι δυσκολίες εννοείς, λόγω του φυσικού? Δεν ήμουν μια ωραία κοπέλα η οποία θα ποντάρει στην εμφάνισή της, θα είναι ζενή, θα βρίσκει πιο εύκολα ρόλους. Ήμουνα καρατερίστα, ας πούμε. Ξέρεις, πάντα χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι, αλλά αυτοί οι ρόλοι στο θέατρο. Αλλά ξέρεις αυτό που έχω κάνει εγώ, δεν μου το παίρνει κανείς. Είναι δικό μου. Δεν έχει ούτε ημερομηνία λήξεως όπως έχει η ομορφιά κτλ. Γιατί εγώ το έκανα κομματάκι-κομματάκι, λιθαράκι-λιθαράκι. Οπότε είμαι απολύτως σίγουρη για αυτό που. Αυτό όμως όταν γινόταν τότε, δεν ένιωθες λίγο ρατσισμό απέναντι σε σένα? Γιατί δηλαδή κάποια όμορφη κοπέλα, επειδή είναι πιο όμορφη ή πιο ψηλή, να έχει αμέσως ρόλους και εσύ να πρέπει να δουλέψεις έξτρα για αυτό το πράγμα? Όχι, δεν ένιωθα καθόλου ρατσισμό και αυτά. Μόνο μια-δύο φορές το αισθάνθηκα όταν έβλεπα λάθος ανθρώπους να παίζουν, ας πούμε, στην επιθεώρηση που έλεγα «Χριστέ μου, παίζει αυτή και δεν παίζω εγώ», ας πούμε, ή... Αυτό, δύο-τρεις φορές το έχω σκεφτεί. Λόγω εμφάνισης, αυτό που λέει ο Παύλος. Ναι, λόγω εμφάνισης. Επειδή μπορεί να χρειαζόταν και μια επιθεώρηση να πάρουν και ένα κορίτσι δύο όμορφα, ας πούμε. Mm. Πάντα το κάνουν αυτό, γιατί πρέπει να δει και ο θεατής να μην βλέπει μόνο κωμικούς, να δει και ένα ωραίο κορίτσι. Αν μου επιτρέψεις, και συγγνώμη. Αλλά εγώ θαυμάζω τις ωραίες γυναίκες. Δεν είμαι ποτέ κομπλεξική απέναντι στο όμορφο. Όχι, εντάξει, απλά πήγα να πω ότι έχεις κάνει και εσύ όμως διάφορα λάθη. Δηλαδή, έχεις καταστρέψει το μεταβολισμό σου και το έχεις παραδεχτεί στη συνέντευξή σου ίδια. Διότι ήσουν, ας πούμε, 52 κιλά μια εποχή και θέλεις να γίνεις 48. Και κοντεύω να φτάσω στα 152, πέστε να το. Ναι, διότι ήταν 52 κιλά και έκανε όλες τις λάθος και τις καταστροφικές δίαιτες, διότι ήταν για ένα μήλο και ένα γιαούρτι. Αυτά τα ωραία. Αυτά τα ωραία. Και κατέστρεφε το μεταβολισμό της. Και αυτό το λέω για να μην το κάνετε ποτέ εσείς που μας βλέπετε. Πραγματικά. Ήμουν φοιτήτρια και ήθελα να χάσω, ας πούμε, να πάω από τα 52 στα 48 κιλά. Ναι. Έκανα τέτοιες αηδίες. Και μια φορά πήγα στο κομμωτήριο να κουρευτώ και κάνει έτσι ο κομμωτής και μου λέει: «Ελένη, έχεις ένα τάλιρο στο κεφάλι». Τι εννοείται? Μου λέει: «Σου έχουν πέσει τα μαλλιά». Ναι. Μου είχαν πέσει τα μαλλιά επειδή έκανα δίαιτες με ένα μήλο και. Εξαντλητικές. Τρεις φορές την ημέρα έτρωγα ένα μήλο και ένα γιαούρτι. Δεν υπάρχει δίαιτα να μην την έχω κάνει. Αλλά αυτό σημαίνει ότι. Πώς να το πω. Και η κληρονομικότητα παίζει ρόλο. Δηλαδή, αν είναι στο DNA σου να γίνεις ευτραφής, θα γίνεις από μία ηλικία και μετά. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυξάνεται. Καλή καρδιά, να, που λένε. Ναι. Επίσης, έχεις πει ότι δεν έχεις καταφέρει να δεις ούτε 5 λεπτά από τουρκικό σύριαλ. Ποτέ δεν έχω δει. Γιατί? Δεν σ' αρέσουν, ή απλά. Δεν έχεις μπει στο τρίπ, έτσι, περιέργεια με όλο αυτό που γίνεται? Έχω δει. Έχω με περιέργεια, λέω, κάτσε ρε παιδί μου να βάλω λίγο, να δω πώς τον βλέπουν το Σουλεϊμάν, το μεγαλοπρεπή. Βάζω λίγο, βάζω ένα λεπτό, δύο λεπτά. Μετά βλέπω
κάτι τύπισες οι οποίες είναι ας πούμε σαν μανεκέν σημερινές, με μαλλί όπως είναι το δικό μου και να φορούν στολές. Δεν μπορώ δηλαδή όλο αυτό το ψέμα. Δεν μπορώ να το φάω. Εποχής, τι εποχής. Εποχής όταν τον Φρίδι είναι σαν μανεκέν. Σουλεμάν. Άσε με σε παρακαλώ. Και επειδή δεν ξέρω, νομίζω ότι παίζει ρόλο και το ότι ο πατέρας μου ήταν πρόσφυγας από τα Ιβαλή που ήρθαν στην Ελλάδα. Κάτι παθαίνω με αυτή τη γλώσσα. Δηλαδή τη βλέπω και παθαίνω κάτι. Ναι, γιατί είναι το DNA. Στο Σουλεϊμάν πες ότι μπορεί να σε ενοχλεί η εικόνα, αλλά γενικά για τα τουρκικά σύρια. Γενικά για τα τουρκικά. Ναι, αν σε ενοχλούν. Κοίταξε, είναι λίγο όπως σαν τα σύρια που κάναμε εμείς πριν 15 χρόνια. Α, θεωρείς ότι είναι δηλαδή η αισθητική τους είναι παλιά. Αυτό, αυτό εννοείς πριν 15 χρόνια ή εννοείς το πώς το μεγάλες παραγωγές. Λίγο... Τα σενάρια δηλαδή. Σαπουνόπερες, αυτό που λέει ο Θέμης. Δηλαδή, αν και δεν έχω παρακολουθήσει τώρα τα αδικό γιατί δεν τα έχω παρακολουθήσει. Είναι σαπουνόπερες αλλά τρελές παραγωγές. Καμία σχέση με τα δικά σίγουρα, μας. Σίγουρα, σίγουρα. Πολύ καλή όχι αλλά, όλες. Όχι όλες. Εδώ και δικά μας δεν υπάρχουν νέες παραγωγές ελληνικών σύρια. Τελευταία 3-4 χρόνια. Τα τελευταία 3-4 χρόνια όχι αλλά τα παλιά. Το 10 που έκανε ο Άλφα ήταν φανταστική παιδιά, παραγωγή. Μετά τον νησί δεν έχω δει. Αυτό είπα, παιδιά, τα τελευταία 3-4 χρόνια. Μα γιατί τώρα δεν υπάρχουν καν σύριαλ, αγάπη. Αυτό λέω, αυτό είναι τρελές παραγωγές. Ένα σύριαλ υπάρχει, νομίζω πόσο. Ένα, δύο, είχαν δύο-τρία. Τα παντελόνια, ναι, το σπίτι, πίσω στο σπίτι. Τέλος πάντων. Όχι, λέω, παιδιά, για τα τελευταία χρόνια, όχι για παλιότερα που είχαμε. Η αίθουσα του θρόνου, να σου θυμίσω. Ναι, εννοείται, εννοείται. Τα παλιά σύριαλ. Το Παπακαλιάτι, εντάξει, δεν το για να μην συζητήσουμε οι εκπομπές, τα σύριαλ της Μιρέλας Παπαϊκονόμου. Για να μην μπούμε και για τις δικές μας τις κωμωδίες. Αν δεις τώρα το δεις Εξαμαρτίνα, ας πούμε, που είχαμε κάνει. Βαλεντίνη δεν λεγόσουν εκεί. Βαλεντίνη, υπέροχη. Όπου παιδιά πέθαινα για το δεις Εξαμαρτίνα. Δεν υπάρχουν αυτά τώρα. Υπέροχη. Ήσουν με την ξανθιά την περουκίτσα εκείνη τη φοβερή. Τότε ήταν σκούρα τα μαλλιά μου, αλλά είχα κορδέλα και πίσω έτσι. Αυτό, ναι, φοβερή Βαλεντίνη. Βαλεντίνη. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Περισσότερη Ελένη Καστάνη στο Μέσα στην Καλή Χαρά σε λίγα λεπτά. Να σας πω πώς Μουτσούνες, έχει παίξει και αρχαίο θέατρο και τραγωδία και κωμωδία και αυτό. Τι είμαι, τραγωδία, κωμωδία. Όχι, είσαι λίγο μουτσούνα. Είσαι. Σε είπε κακομούτσουνο, βασικά. Συγγνώμη, το έχει ξαναπεί. Κάτσε, κάτσε, το έχει ξαναπεί. Εγώ τον χαίρομαι γιατί είναι με στο κέφι. Αυτό να μην το γαρίσει. Μπράβο για την Αταλία, μα πήγε να με υποβιβάσει. Θέλω να θυμίσουμε για μια ακόμα φορά ότι η Ελένη Καστάνη μαζί με τον Στέλιο Μάινα και τη Δήμητρα Ματσούκα στην παράσταση Περλιμπλίν και Μπελίσσα, η οποία κάνει πρεμιέρα 1η Ιουλίου. Δηλαδή αύριο παίζουμε στο θέατρο Βράχων, το μικρό, το Μελίνα Μερκούρι, γιατί έχει δύο σκηνές. Και να πω και τους συναδέλφους, γιατί πρέπει να πω όλους τους συναδέλφους. Εκτός από εμάς τους τρεις, είναι ένα έργο με λίγα πρόσωπα. Εκτός από εμάς τους τρεις που είπε η Ναταλία, παίζει και κάτσε μισό λεπτό. Ο Κωστής, ο Πατρίκιος Κωστής και η Βιργινία Ταμπουροπούλου, δύο νέα παιδιά τα οποία παίζουν κιόλας τα μουσικά όργανα. Ναι. Ο Πατρίκιος παίζει φλάουτο και η Βιργινία παίζει τσέλο. Και έχουμε και μια πιανίστα που παίζει πιάνο ζωντανά. Πολύ ωραία. Φτιάστημα τον Πατρίκιο που παίζει φλάουτο. Δεν τον είχα τον Πατρίκιο να παίζει φλάουτο. Ούτε εγώ για να είμαι ειλικρινής. Τι όργανο τον είχες να παίζει. Κιθάρα. Κιθάρα. Άρπα όχι. Άρπα όχι. Drums περισσότερο. Να πω ότι τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι του Αριστίδη Πατσόγλου. Να πω ότι η μουσική είναι του Βαγγέλη Γιαννάκη. Τα φώτα του Δήμου του Αβδελιώδη. Και ότι είναι μία... Για μένα δεν θέλω να λέω πολλά λόγια, αλλά είναι μία συγκλονιστική άποψη του ίδιου του Αβδελιώδη και ένα συγκλονιστικό έργο από μόνο του. Για να μην πω για εμάς τους ηθοποιούς τι κάνουμε. Αυτά. 1η Ιουλίου λοιπόν στο θέατρο Βράχων στο Φεστιβάλ Βύρωνα, 3 Ιουλίου στο θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη. Ναι. Και μετά και θα στη συνέχεια παίξουμε, σε επιλεγμένα θέατρα στα Φεστιβάλ της Ελλάδας. Ο Περλιμπλίν και η Μπελίσσα, όπου το βρείτε δηλαδή, όπου το ανακαλύψετε, να το απολαύσετε. Πιστεύω ότι θα είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση όπως μας την περιέγραψες. Είναι εξαιρετική σαν άποψη. Όργανα. Είναι πολύ σπάνιο έτσι, να βρεις ολοκληρωμένο και γερό να πατάει στο έργο η άποψη σκηνοθετική και αυτός ο Δήμος είναι ένας μάγος για μένα. Ο Αβδελιώδης, οι δουλειές του, το κοινό θα τον ξέρει και από τις ταινίες του, από το δέντρο που πληγώνομαι
την ωραία υπέροχη αυτή ταινία και την αιρινή σύναξη των αγροφυλάκων και από τις διάφορες δουλειές που έχει κάνει και παλιότερα με το Βυζιγινό και αυτά, εξαιρετικές δουλειές. Διακοπές έχει το πρόγραμμα για φέτος? Τίποτα διακοπές. Έχει περιοδία να παίξουμε σε όλη την Ελλάδα. Λίγο ένα κενό ανάμεσα εκεί στις Παναγίες, ναι, που σταματάμε. Αυτό που όλα τα θέατρα, ναι, δεν το καταλαβαίνω. 15 Αυγούστου τα νησιά είναι γεμάτα. Εσείς σταματάτε πάντως όλες τις περιοδίες. Ναι, γιατί δεν, 15 Αυγούστου τώρα δεν νομίζω ότι θα έρθουν στο θέατρο. Θα κάτσουν στο σπίτι να δουν το 15 Αυγούστου του Γιάννη. Πού θα πέσει. Πάλι θα με δουν. Έχεις κάποια καταγωγή, κάποιο χωριό που. Σιτία. Κατάγομαι από την υπέροχη Σιτία. Κριτικό που. Άρα πρέπει να μαγειρεύεις και καταπληκτικά. Κριτικά. Ναι, ναι, βεβαίως μαγειρεύω και κριτικά, και, αλλά κυρίως μαγειρεύω τα κριτικά φαγητά. Όχι πολύ τα γαλλική κουζίνα και αυτά, δεν, ναι, είμαι φαν. Είμαι πιο πολύ της παραδοσιακής κουζίνας. Τέλεια, τέλεια. Και άτομο που πολλές φορές στη ζωή μου προτάθηκε αυτό και ποτέ δεν το έκανα να μαγειρεύω στην τηλεόραση. Αυτό ήταν λίγο το προτάθηκε, γιατί σου έχουν προτείνει εκπομπές, έχεις πει. Πολλές φορές. Πολλές φορές. Και γιατί όχι? Δεν ήθελα, Θέμη, γιατί να τώρα δεν θα έπαιζα στην παράσταση του Αβδελιώδη, είναι σίγουρο. Γιατί το λες? Αν μαγείρευα στην τηλεόραση. Α, ναι. Έτσι γιατί νομίζω εγώ. Ούτε Λόρκα. Γιατί θεωρώ ότι. Πώς να το πω. Αν φθείρεις πάρα πολύ τον εαυτό σου, σαν ηθοποιός μιλώ. Mm-hmm. Δεν συγκρίνω με εσάς που είστε παρουσιαστές και κάνετε άλλη δουλειά. Άλλο αυτό, ναι. Εμείς οι ηθοποιοί, σπάνια ηθοποιός έχει. Πώς να το πω. Ότι κάνεις κάποιες επιλογές που μπορεί. Ναι, όχι, έχει κάνει καριέρα σαν παρουσιαστής και να βοηθήθηκε στη δουλειά του σαν ηθοποιός. Άρα δεν έχει να κάνει εκπομπή. Sorry, είπες. Μα την έχεις διακόψει όμως τρεις φορές. Τώρα, συγγνώμη. Πρέπει τώρα να πάρω το λόγο. Πάνω στο τέτοιο μιλάμε μαζί. Το Αντένα το έχετε δει. Έχετε δει ότι στην Κριτική Επιτροπή τα δύο μέλη είναι ηθοποιοί. Εσείς το θεωρείτε αυτό σωστό? Εντός εισαγωγικών, δηλαδή θα. Θεωρείτε ότι θα χάσουν κάποιες δουλειές αργότερα ενδεχομένως? Όχι, τι σχέση έχει αυτό. Αυτό είναι διαφήμιση για τον εαυτό τους και κάνουν 16. Είναι κάτι άλλο όμως. Δεν είναι ηθοποιοί εκεί πέρα που. Α, ναι, σίγουρα. Δεν είναι η δουλειά τους η άμεσα. Δεν είναι, εννοεί. Ναι. Α, όχι, ναι, δεν νομίζω. Γιατί, να. Γιατί δεν είναι το ίδιο με το να παρουσιάζεις ένα χρόνο να μαγειρεύεις. Είναι άλλο το. Αλλά γιατί κολλήσαμε με τη μαγειρική σου? Όχι, δεν έχω κάτι. Δεν το υποτιμώ. Αλλά θεωρώ ότι ένα πράγμα ο άνθρωπος κάνει καλά. Ξέρω ότι εγώ, άμα την έκανα αυτή την εκπομπή, θα άσκιζα, δεν το συζητώ, γιατί μαγειρεύω σαν νοικοκυρά, πολύ αληθινά δηλαδή, και αυτό θα και. Έχουμε καταλάβει μια εκπομπή. Περίμενε. Λέει, είπε η Ελένη, εγώ κατάλαβα και αυτό που είπε η Ελένη και αυτό που ρώτησε η Κωνσταντίνα. Άλλο λέω. Εγώ ρώτησα κάτι άλλο. Ναι, το κατάλαβα. Θεωρώντας ότι εσείς θεωρείτε ότι είστε ταγμένοι να είστε ηθοποιός και ότι αν κάνατε κάτι άλλο, θα σας χάλαγε την πορεία σας. Θα είχες αυτό. Αυτό κατάλαβα. Αν παρουσίαζα μια εκπομπή, αυτό λέω. Αν ήμουν παρουσιάστρια, δεν θεωρώ ότι θα μου πρόσθεται σαν ηθοποιός. Και πάντα, ενώ πολλά χρόνια πριν μου είχε γίνει αυτή η πρόταση, αποφάσισα ότι εγώ στη δουλειά μου θα στοχεύσω. Σαν ηθοποιός έχω να διανύσω δρόμο. Δηλαδή, και τότε δεν ήμουν και πολύ γνωστή. Θα βγάζα λεφτά, θα ακουγόταν το όνομά μου. Κανείς δεν θα υπήρχε που να μην ήξερε την Ελένη Καστάνη. Αλλά άμα σας πω τώρα να ανατρέξετε, δεν θα βρείτε ηθοποιούς που να έχουν πάρα πολύ βελτίου. Τώρα θα σπείρω την ίντριγκα τη μεγάλη. Εκτός τον Νίκο Μουτσινά. Άσε τον Νίκο Μουτσινά. Άσε τον Νίκο Μουτσινά. Ποιον? Θα σου πω έναν ηθοποιό, ο οποίος έπαιξε τη μέθοδο Γκρόνχολ. Ναι. Και είναι και παρουσιαστής. Ποιος? Πέτρος Λαγούτης. Τι παρουσιαστής τώρα, βγήκε το παιδί σε τρεις εκπομπές. Και στον Dr. Cook μαγείρευε. Τώρα. Τώρα, πριν, μετά. Ξέρουμε μετά. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει μετά από τρία χρόνια, από εγώ τέσσερα, από πέντε. Άλλο που εγώ με 30 χρόνια στη δουλειά. Ωραία, θα σου πω εγώ ένα βαρύ πυροβολικό που το έχει ξεχάσει. Για πες, δεν το έχω ξεχάσει, έχω απάντηση. Και για ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν είχε παρουσιάσει τηλεπαιχνίδι. Α, το. Ναι και όχι, λεγόταν, πώς λεγόταν, ένα πολύ πετυχημένο τηλεπαιχνίδι. Δεν θυμάμαι για το όνομά του τώρα, αλλά το έβλεπα. Ο Πέτρος Φιλιππίδης. Κανένας μας δεν το θυμάται. Συγγνώμη, το θυμάται ούτε η Ναταλία. Μόνο σε μία διαφήμιση εγώ τον θυμάμαι. Εκτός από σένα, με τα τυριά. Όχι στο Σταρ. Άρα, είναι... Άρα τι, πού παρέμεινε ο Πέτρος. Εκεί που είναι η επιλογή της εκπομπής, δηλαδή. Είναι η επιλογή της εκπομπής ή αν θα κάνεις γενικότερα παρουσίαση. Όχι, μα η πρώτη πρόταση δεν ήταν να μαγειρεύω. Η πρώτη πρόταση ήταν να κάνω πρωινό. Σπύρος Παπαδόπουλος, ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος έκανε τον εκατομμυριούχο και τώρα κάνει. Το στην υγειά μας και είναι και ηθοποιός. Ωραία. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος όμως όταν τα έκανε αυτά, ήταν ήδη πάρα πολύ φτασμένος.
Ναι. Ήταν πρωταγωνιστής με δικό του θέατρο. Ναι. Και αν θέλεις δεν μπορώ να εξαιρέσω κανέναν. Να καθερίδησε και να το κάνω τον εκατομμυριούχο το Μέγκα. Εγώ αυτό που κάνω. Παρέμεινε εκεί που ανήκει. Γράφει έργα, παίζει. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αν κάνει κάποιε επιλογέ. Όπω πρέπει να στοχεύει ένα πράγμα. Δεν γίνεται να είσαι τέλεια παρουσιάστρια, τέλεια μαγείρισα, τέλεια ηθοποιό, τέλεια συγγραφέα, τέλεια σκηνοθέτη. Να δοκιμάζει μπορεί. Να δοκιμάσει βεβαίω. Αλλά θα μείνει αγάπη μου εκεί που ανήκει. Εγώ αυτό που κάνω. Στον Πέτρο που εγώ που έχω τέτοια σχέση και θαυμασμό με τον Πέτρο δεν το θυμάμαι αυτό. Γιατί ο Πέτρος είναι ένας μεγάλος και σπουδαίος ηθοποιός και παρέμεινε. Είμαι καταχωρημένο στο μυαλό μας σαν κορυφαίο πρωταγωνιστή το Φιλιππίδη, πιστεύω. Δηλαδή, το θυμάμαι το τηλεπαιχνίδι που λες, το θυμάμαι, πραγματικά το θυμάμαι, αλλά με τόσες παραστάσεις και θειασάρχης τόσα χρόνια. Μα γι' αυτό το είπα. Εγώ στην ουσία πιστεύω ότι δεν χαλιέσαι άμα κάνεις και κάτι άλλο. Μα γι' αυτό έφερα το Φιλιππίδη. Μα είναι προσωπική της άποψης. Ναι, σαφώς, εντάξει. Θεωρώ όμως ότι εγώ έχω κάνει στην καριέρα μου, εκτός από τα κωμικά που είναι αμυγός το θέμα που έχω παίξει, ας πούμε είναι κωμωδία, έχω κάνει και κάποιες δουλειές οι οποίες δεν θα τις έκανα αν έκανα άλλου είδους. Okay. Δηλαδή, ίσως δεν θα πήγαινα στο Γιάννα, είναι σίγουρο ότι δεν θα με σκεφτότανε. Ή όπως τώρα ανέφερα τον Αυδελιώδη, ή όπως είχα κάνει, ας πούμε, με τον Άλκη τον Κούρκουλο, είχαμε παίξει το μυστήριο Mr. Love. Δηλαδή, ή όπως έπαιξα με τη Λιδία Κονιόρδου, τη Λυσιστράτη έκανε αυτή και εγώ την Κλεονίκη. Δηλαδή, δεν θα είχα κάνει άλλου είδους πράγματα. Τα οποία, σαν ηθοποιός, μου δόθηκε η ευκαιρία και μου δίνεται ακόμα να κάνω. Και επειδή εγώ πλήττω παίζοντας συνέχεια το ίδιο, πλήττω δηλαδή, άμα μου πεις ότι όλη τη ζωή θα παίζεις ένα τύπο και ένα χαρακτήρα και μία κωμικιά, μπορεί να πεθάνω. Θέλω ανοιχτά παράθυρα, να μπαίνει αέρας. Λοιπόν, προτίμησα αυτό, να έχω ανοιχτές τις πόρτες και να έρχονται και από αλλού προτάσεις και αυτά, παρά να βγάλω πάρα πολύ λεφτά, πάρα πολλά λεφτά και να μην υπάρχει ένας που να μην ξέρει το όνομά μου. Τώρα και πάρα πολλοί δεν με αναγνωρίζουν. Δεν ξέρουν ποια είναι η Ελένη Καστάνη. Δεν νομίζω. Ας συνθετούσε μετά από 10 χρόνια. Μετά από 15 χρόνια το έργο που παίζεις τώρα, του Λόρκα. Αν τι, σκηνοθετούσες. Εσύ, εμένα διαδικασία να σκηνοθετήσεις. Και ερχόταν η Ζέτα Μακρυπούλια. Ναι. Θα της έδινε στο ρόλο την Μπελίσσα, είναι ερώτηση. Τι θα έκανες, επειδή ας πούμε παρουσίασε το dancing, θα σκεφτώσουν ότι... Όχι φυσικά. Αν μου έκανε η Ζέτα κάνει καταπληκτικά αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω... Η Ζέτα το κάνει πάρα πολύ καλά η κοπέλα. Είναι μια κούκλα που το κάνει τέλεια. Και αν τη χρειαζόμουν για τη δουλειά μου, βεβαίως και θα την έπαιρνα. Μπράβο. Τι είναι αυτά κομπλεξικά. Σωστή, είσαι πολύ σωστή. Εγώ θαυμάζω τους ανθρώπους. Εγώ βλέπω μια όμορφη κοπέλα και λέω τι ωραία που είναι ή τι ωραία που το κάνει αυτό. Για όνομα του Θεού. Μάλιστα. Ωραία. Απλά ο καθένας κρίνει για τον εαυτό, του και τις δικές του επιλογές σου. Λέω. Και σε σχέση πώς θα έχει να κινηθεί για τη δουλειά του. Δεν θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το κάνει και ο ένας και ο άλλος και ο άλλος. Εγώ έκανα αυτή την επιλογή. Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση. Όχι, εντάξει, όχι. Είσαι καλυμμένος. Όχι, όχι, απλά. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι τα εκ διαμέτρου αντίθετα μπορεί να μην μπορεί να κάνει. Δηλαδή, η εκπομπή μαγειρική αφιερώνεται σε ένα τελείως διαφορετικό κοινό από ένα κοινό που θα έβλεπε ενδεχομένως Λόρκα. Οπότε δεν μπορεί να πατά και στα δύο. Αυτό ουσιαστικά. Δεν μπορεί να πατά και στα δύο. Για να είμαστε αντικειμενικοί, δεν μπορεί. Ο Περιμπή και η Μπελίσσα, λοιπόν, από αύριο με τον Στέλιο Μάινα, με την Ελένη Καστάνη και τη Δήμητρα Ματσούκα. Από 1η Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων και σας ευχόμαστε να έχετε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα και μια ακόμα καλύτερη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσεις την αγάπη μας και στο Στέλιο και στη Δήμητρα. Θα τα δώσω και τα φιλιά σας και την αγάπη σας όλα. Και όλη μας την αγάπη και όλα μας τα φιλιά και καλή αρχή να έχεις και σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ. Ευχαριστώ και εγώ και εύχομαι καλό καλοκαίρι.